ό,τι αφορά τον ΒΟΑΚ, αυτή είναι η συνέχεια ε, μιας εξέλιξης που αφορά στις αντιρρήσεις τις οποίες έχει εκφράσει ε, το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και το Περιφερειακό Συμβούλιο ε, σε ό,τι αφορά ε, τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου αυτού. Αλλά μιλώντας για περιβαλλοντικούς όρους στην πραγματικότητα μιλάμε ε, όχι μόνο για τα ζητήματα ε, τα που θα τα χαρακτηρίσαμε υδραυλικά, τεχνικά δηλαδή ε, πώς ε, παροχετεύονται τα νερά να μην συσσωρεύονται όμβρια και λοιπά, έτσι, ποιε, ε, 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 Είναι που ξεπερνάει αρκετά αυτό και φτάνοντας στην ουσία του πράγματος, αυτό το οποίο εξακολουθεί να μας απασχολεί και θα μας απασχολεί μέχρι τέλους είναι το κεντρικό ζήτημα του ότι όπως έχει σχεδιαστεί αυτή τη στιγμή ο ΒΟΑΚ σαν ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος, πραγματικά διαιρεί την πόλη σε δύο μέρη από εκεί όπου η χρήση του ήταν όπως θα έπρεπε και να είναι με δεδομένη την χωροταξία της περιοχής μας ένας ε, δρόμος ε, ε, περιφερειακός του Ηρακλείου ε, μετατρέπεται σε έναν κλειστό αυτοκινητόδρομο. Αυτό εάν συμβεί ε, όπως, όπως έχουν σήμερα οι μελέτες, θα προκαλέσει κυκλοφοριακή ασφυξία στο Ηράκλειο και αυτό είναι το πρώτο από μια σειρά μεγάλων προβλημάτων. Και έχω δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι αυτό δεν θα το αφήσουμε να γίνει. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορούμε να στραγγαλίσουμε μια πόλη για να δημιουργήσουμε ένα άλλο έργο, το οποίο η αξία καταρχήν είναι δεδομένη, αλλά δεν μπορεί αυτό να γίνει εις βάρος ε, της πόλης του Ηρακλείου. Συνεπώς αυτό το οποίο εν τέλει εμείς διεκδικούμε είναι τις κατάλληλε κυκλοφοριακές συνδέσεις, είναι αυτά τα cuts and covers, τις παρακαμπτήριες και τις παρόδιες συνδέσεις και βεβαίως ένα δεύτερο σημείο στο οποίο είμαστε απολύτως απόλυτοι, αν μπορώ να πω, είναι ότι δεν θα δεχθούμε διόδια στην περιοχή του Ηρακλείου. Αυτό το έχω πει, νομίζω ότι ακούστηκε στην Αθήνα, διότι την επόμενη μέρα άκουσα τον κύριο Ταχιάο να λέει ότι μα δεν θέτουμε εμείς τέτοιο θέμα, αλλά περιμένουμε να τα δούμε και είμαστε σε απόλυτη επιφυλακή για να το εξασφαλίσουμε.